Τι είναι σήμερα, τι γίνεται σήμερα? Είμαι η Δήμητρα Ιμανόλη από το Βόλο. Σήμερα κλείνουμε 71 μέρες στη σκηνή και 22 μήνες στο δρόμο. Σήμερα λοιπόν μαζέψαμε το σπίτι μας, γιατί σπίτι εμείς το είχαμε εδώ. Ο ένας αγώνας τελείωσε νικηφόρος. Επιστρέφουμε στα σπίτια μας, επιστρέφουμε στις δουλειές μας, επιστρέφουμε στη ζωή. Όλο αυτό το διάστημα μπορεί να βιώσαμε πολύ δύσκολα. Μπορεί να παγώσαμε το χειμώνα που μας πέρασε, μπορεί να ζεσταθήκαμε πολύ το καλοκαίρι. Όμως ο στόχος μας ήταν ένας, η δουλειά μας. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο, γιατί δεν υπήρχε να γυρίσουμε πουθενά. Τα σπίτια μας ήταν αδιανά, χωρίς να μπορούμε να βάλουμε το τσουκάλι για την οικογένειά μας. Άρα, εδώ μόνο με τον αγώνα μας. Και αυτό ακούστηκε. Το αγκάλιασε η κοινωνία. Το αγκάλιασε όλος ο κόσμος. Μας έδωσε πολύ δύναμη όλο αυτόν τον καιρό. Περνούσε, μας μαγειρεύανε, μας φέρνανε να μην μας λείψει τίποτα. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα οι καθαρίστριες, μια και φεύγουμε από εδώ, μαγειρέψαμε εμείς και καλέσαμε όλον αυτόν τον κόσμο να τον ευχαριστήσουμε, να τον αγκαλιάσουμε και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε ήσυχες πλέον στα σπίτια μας. Αυτός ο αγώνος έχει δικαιωθεί πλήρως, δηλαδή όλα τα αιτήματά σας έχουν ικανοποιηθεί? Εμείς το μόνο αίτημα που είχαμε ξεκινώντας αυτόν τον αγώνα ήταν να επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε στις δουλειές μας. Επιστρέψαν όλες? Επιστρέψαμε όλες. Άρα έχει δικαιωθεί πλήρως. Αυτό ζητούσαμε. Ζητούσαμε όλες οι συναδέλφισές μας να μην μείνει καμία χωρίς δουλειά. Αυτό το πετύχαμε. Και έχουν γίνει όλα. Θέλω να πω κάτι. Πριν 22 μήνες, 595 γυναίκες κοιμηθήκαμε εργαζόμενες και ξυπνήσαμε άνεργες. Ένα συνέστημα που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το διαχειριστεί εύκολα. Πολύ δύσκολα να τα βγάλεις πέρα. Δύο πράγματα μπορούν να συμβούν. Είτε κάθεσαι στον καναπέ σου και μαλώνεις με την τηλεόραση και αρχίζεις και βρίζεις τον έναν και τον άλλον και λες ότι σε αδίκησαν και στην ουσία τίποτα. Ή βγαίνεις στον δρόμο και διεκδικείς. Ευτυχώς για μας έγινε το δεύτερο. Έτσι ξεκίνησε αυτός ο αγώνας. Έτσι ξεκίνησε στην αρχή, θυμάμαι τις πρώτες μέρες που ερχόμασταν εδώ έξω από το Υπουργείο και ήταν σαν να ήμασταν αόρατες, δεν μας έδινε κανένα σημασία. Είτε φωνάζαμε, είτε δεν φωνάζαμε, ήταν το ίδιο και το αυτό. Όταν πέρασε λοιπόν καιρός και καταλάβαν ότι εμείς δεν το βάζουμε κάτω, αρχίσαν ένα άλλο παιχνίδι με εμάς. Αρχίσαν να μας λένε ότι βρε κορίτσια, εντάξει, μην κάνετε και έτσι, δεν είστε οι μόνες που αδικηθήκατε και τι περιμένετε να κερδίσετε, δεν θα γίνει τίποτα απολύτως. Όμως και αυτό δεν μας έβαλε κάτω. Και τότε, δυστυχώς τότε, βιώσαμε αυτό που λένε βία. Βία, γιατί διεκδικούσαμε τη δουλειά μας και το ψωμί μας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, διεκδικώντας ένα ραντεβού, να μας απαντήσουν γιατί το κάνουν αυτό, γιατί εξισώνουν τις ανθρώπινες ζωές με τους αριθμούς. Ήταν τόσο άσχημο το συνέστημα του ξύλου και της βίας. Ξέρετε όμως κάτι, οι μελανιές από τα σώματά μας έχουν περάσει, έχουν φύγει, δεν θυμίζουν τίποτα αυτές τις στιγμές. Όμως αυτό που έχει γίνει μέσα στις ψυχές μας δεν θα σβήσει ποτέ.
δεν πρέπει να βιώνουν οι άνθρωποι τέτοιες καταστάσεις. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στην εργασία, έχουν το δικαίωμα στη ζωή, στα όνειρα και δεν πρέπει να αφήσουν κανέναν, μα κανέναν να τους στερήσει. Γι' αυτό λοιπόν στο δρόμο να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε. Αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω. Γιατί όντως εμείς γυναίκες με παιδιά έχουμε αμήτι άλλο την υποχρέωση στα παιδιά μας και στην κοινωνία να τα μάθουμε να αγωνίζονται. Σας ευχαριστώ.